κεφάλαιο και 39 εδάφιο. 1068 Ι39. Και ούτι πάντες, αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, δια να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν με θυπομονής των προκείμενων σε εμάς αγώναν, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν σε αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθητε έτη μέχρι σέματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λέγει προς εσάς και προς ως προς Υιούς λέγουσα, Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου, μη δε θυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις ο Υιός, τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγινον μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκας πατέρας ημών είχαμεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς, δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς τον συμφέρον ημών δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεγαυνωμένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολόν αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών χωρίς του οποίου δίστε λιδί των Κύριων, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούς αφαιρεί ενόχλησιν και διατάφτης μη ανθώσει πολύ, μη της πόρνος η βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως της διαμία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια, επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα θέλουν να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Αμήν. Με λόγια απλά, καθαρά, απόλυτα, ο Κύριος μας αποκαλύπτει ότι στη ζωή μας αυτό που θέλει είναι να φέρομεν καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Γνωρίζοντας όμως ο Θεός τις αδυναμίες των ανθρώπων, μας πληροφορεί ότι για να φέρουμε καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης στη ζωή μας σαν χριστιανοί, πρέπει να γυμναζόμεθα δια της παιδείας την οποία ο Θεός φέρνει στη ζωή μας, η οποία καταρχάς δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως, όταν αποδεχθείς την παιδεία και αφήνεις το Θεό να σε εκγυμνάσει δια της παιδείας, τότε θα έρθει το ζητούμενο που είναι η καρποφορία, η χάρη και η δοξολογία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Απαραίτητη ανάγκη, απόλυτη ανάγκη, την οποία ο Θεός αποκαλύπτει και φανερώνει, η ζωή μας να έχει καρπών, καρποφορία, ειρηνικό με ειρήνη και δικαιοσύνης και με δικαιοσύνη Θεού. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μας χαριστεί ο καρπός, ο ειρηνικός της δικαιοσύνης. Η υπακοή και η υποταγή στο Λόγο του Θεού ή
να αναγκάσουμε το Θεό να φέρει στη ζωή μας όχι τη Χριστότητά Του, αλλά την αυστηρότητά Του, να αναγκάσουμε το Θεό να φέρει στη ζωή μας παιδεία, ταυτόχρονα δε συμβουλεύοντάς μας, μην ξεχνάτε ότι όποιον αγαπάει ο Θεός παιδεύει. Μόνο όποιον αγαπάει παιδεύει. Και μάλιστα όποιον ή όποια παραδέχεται τους μαστιγώνει. Όπως ο πατέρας στον Υιόν, στη θυγατέρα στην οποία ευαρεστείτε. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορείς από άλλο δρόμο να περάσεις και να φέρεις το απαραίτητο που είναι ο καρπός, ο ειρηνικός της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι πέρασαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Γι' αυτό και τι λέει ο Θεός, ότι περικυκλωμένοι όντες από το σού του νέφους Αγίων και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης που πέρασαν μέσα από αυτό το δρόμο και των αδελφών μας των παλαιότερων που πέρασαν από αυτό το δρόμο και ζουν ακόμη και του παρελθόν δικής μας ζωής που περάσαμε από αυτό το δρόμο, πρέπει να απορρίπτουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, για να τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που έχει θέσει μπροστά μας ο Θεός. Όσοι είναι αθλητές και τρέχουνε, έχουν το δικαίωμα να φορέσουνε ό,τι ρούχα θέλουνε και να κουβαλήσουν ό,τι βάρος θέλουνε. Αλλά με τη σοφία που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, ξέρουνε ότι όσο πιο λίγο βάρος κουβαλάνε και όσο πιο απλά ρούχα φοράνε, τόσο πιο μεγάλη ικανότητα έχουνε να τερματίσουνε, αλλά και να προτεύσουνε. Και η ζωή του χριστιανού είναι ένας αγώνας. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην ομολογεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι ένας αγώνας. Δεν είναι μία διασκέδαση και μία απόλαυση όπως πολλοί θέλουν να παρουσιάσουν το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι ένας αγώνας. Αγώνας εσωτερικός πρώτα. Να απορρίπτουμε το βάρος που έρχεται ο κόσμος, ο διάβολος, η ζωή, η καρδιά μας, οι σκέψεις μας και φορτώνει τον άνθρωπο. Ό,τι βάρος έχεις, εάν το συνεχίζεις να το έχεις, δεν θα σε αφήσει, θα σε εμποδίσει να φτάσεις στο τέλος. Αδελφοί, αγαπητοί, αυτό είναι λόγος Θεού και θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Όποιος έχει βάρος σήμερα στην καρδιά του, να ξέρει ότι δεν θα φτάσει στο τέλος. Δεν θα στεφανωθεί. Δεν μπορεί ο αθλητής που αγωνίζεται με βάρη να τρέχει. Δεν θα φτάσει, θα μείνει στο δρόμο. Θα αποκάμει. Θέλω να το με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτό το πράγμα να το εξετάσουμε. Πώς? Εξετάζοντας την καρδιά μας, τη ζωή μας. Και είναι εύκολο να απορρίψεις το βάρος. Υπάρχει ο Σταυρός του Γολγοθά. Υπάρχει μετάνοια ή υπάρχει να ζητήσεις από το Θεό να σε συγχωρέσει, αφού όμως προηγούμενα εσύ συγχωρήσεις τους πάντες, για να μπορέσει ο Θεός να σου πάρει τα βάρη όλα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Μην παιδεύεσαι, μην αγωνιάς, μην προσεύχεσαι, μην ξενυχτάς, μην αγρυπνείς, μην σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για να φτάσουμε στο τέλος, θριαμβευτές και νικητές, πρέπει πρώτον να απορρίψουμε όλα τα βάρη μας.
φορτωμένος τσουβάλια με βάρη, δεν μπορείς να τρέξεις και να τερματίσεις. Είναι ανάγκη να το απορρίψουμε. Είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε. Είναι κρίμα να αγωνιζόμαστε, να εργαζόμαστε, να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να μην τερματίσουμε. Ακούγοντας τη φωνή του Θεού, τότε ποτέ δεν σας εγνώρισε. Μην αφήνετε βάρη στη ζωή σας, αδέλφια μου, σας παρακαλώ. Μην αφήνετε βάρη. Μην αφήνετε βάρη στη ζωή σας. Γιατί το βάρος αυτό θα σε κάνει να αποκάμεις. Θα κουραστείς. Θα τελειώσεις. Δεν θα φτάσεις. Αλλά όχι μόνο το βάρος, αλλά και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Μην αφήνεις επιθυμίες της σαρκός, αλλά ζωνία του βίου, επιθυμίες της καρδιάς να σε μπλέκουνε, ώστε να παίρνεις την προσοχή σου από τον Ιησού Χριστόν, που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της σωτηρίας μας. Καμία αμαρτία, καμία επιθυμία, όποια και να είναι αυτή, μη τη δικαιολογήσεις. Μπορεί να μπορείς να ελευθερωθείς. Πηγαίνεστε στα πόδια του Χριστού. Δεν λέω ότι έχουμε την ικανότητα να ήμασταν αμάρτητοι. Δεν το λέει ο Θεός, πόσο μάλλον εγώ. Αλλά ο Θεός λέει, και εγώ πιστεύω και επιμένω, ότι αναμάρτητος δεν είμαι. Συγχωρεμένος όμως μπορώ να είμαι. Ελευθερωμένος από την αμαρτία μπορώ να είμαι. Ελεημένος από το Θεό μπορώ να είμαι. Ο Χριστός κάνει χάρη. Αμήν, αδερφοί. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τρέχουμε, και ο Θεός δεν θέλει να περπατάμε. Θέλει να τρέχουμε. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται. Υπάρχει ο άνθρωπος που σέρνεται. Υπάρχει άνθρωπος που προχωράει. Αλλά υπάρχει και άνθρωπος που τρέχει. Τρέχει στα πράγματα του Θεού, στα πνευματικά. Υπάρχει άνθρωπος που τρέχει σε πάρα πολλά πράγματα. Στη δουλειά του, στη ζωή του, στην οικογένειά του, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο πιάνο, στο πού και πού δεν τρέχει. Υπάρχει όμως και ο άνθρωπος που τρέχει στα πράγματα του Θεού. Και ο Θεός θέλει να τρέχουμε, βλέποντας τον Ιησού Χριστόν, που είναι ο αρχηγός μας, αλλά και ο τελειωτής μας της πίστεώς μας. Και να τον μιμηθούμε, γιατί αυτός υπέρ της χαράς του να αναστηθεί, να αναλυφθεί και να ίσταται στα δεξιά του Πατρός, με δοσμένη σε αυτόν πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη επαγγελία που ο Πατέρας Θεός έδωσε σε αυτόν, βεβαίωσε αυτόν, υπέφερε σταυρό. Δεν θα υπέφερε σταυρό αν δεν είχε τις υποσχέσεις του Πατέρα. Υπέφερε σταυρό αφού καταφρόνησε την τροπή, αφού καταφρόνησε τον ονειδισμό, τον ευτελισμό. Γι' αυτό απόλαυσε τη χαρά που ο Θεός είχε ετοιμάσει γι' αυτόν. Υπάρχει χριστιανός που απολαμβάνει τη χαρά του, και υπάρχει χριστιανός εδώ στη γη που ποτέ δεν μπορεί να απολαύσει τη χαρά του Θεού. Ποτέ. Γιατί η χαρά του Θεού δεν έρχεται από τις γήινες απολαύσεις, από την ανθρώπινη ευημερία. Η χαρά του Θεού έρχεται από την πάσα ευλογία πνευματική στα επουράνια που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους. Όλοι έχουμε την πείρα όταν μιλάμε για τον Χριστό, πλημμυρίζει η καρδιά μας χαρά. Όλοι έχουμε την πείρα όταν μας επισκέπτεται ο Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πλημμυρίζει η ζωή μας χαρά. Όλοι έχουμε
την πείρα όταν πραγματικά μετανοούμε και μας ελευθερώνει ο Χριστός με το αίμα Του από τις αμαρτίες μας, εχγεμίζει η καρδιά μας χαρά. Και δεν ξεχνάμε ότι η χαρά του Κυρίου είναι στην πραγματικότητα η δύναμή μας. Να ποιος είναι ο δυνατός? Αυτός που απολαμβάνει τη χαρά του Κυρίου. Αλλά τη χαρά του Κυρίου για να την απολαύσεις, για να την απολαμβάνεις και εν τέλει να την απολαύσουμε αιώνια. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας είναι ο τρόπος. Να αποδεχθούμε το σταυρό μας, να ακολουθούμε το Χριστό και να ξεχάσουμε το πρόβλημα της εσχήνης, του ευτελισμού και της ντροπής. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, βλέποντας την κατάσταση των ανθρώπων, ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας, τα χέρια σας από τα βάρη, τα κουρασμένα χέρια σας από τα βάρη, ανορθώσατε τα απολυμμένα γόνατά σας, κάμετε μπροστά σας ευθείας οδούς, εκλέξτε τον καλό δρόμο, απορρίψτε τον κακό δρόμο, τον κακό δρόμο που σε πάει μακριά από το Θεό, και εκλέξτε τον καλό δρόμο που σε πάει όλο και πιο κοντά στο Χριστό. Γιατί μόνο έτσι το χολόν δεν θα εκτραπεί, αλλά θα θεραπευτεί. Ξέρετε πως μας βλέπει ο Θεός? Αν μου επιτρέπετε, ξέρετε πως σας βλέπω, μας βλέπω όλους μας με παραλελειμμένα γόνατα και κεφαυνωμένες χείρες, αδύναμους, με το κεφάλι μας, έτσι σας βλέπω, με το κεφάλι μας γεμάτο σκέψεις που τριβιλίζουνε, βασανίζουνε την ψυχή, με την καρδιά μας γεμάτα βάρη που φέρνουν αγωνία και φόβο στη ζωή μας και παντελή έλλειψη χαράς, της χαράς αυτής του Θεού. Μη μείνουμε έτσι, αδερφοί, σας παρακαλώ, μη μείνουμε έτσι. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή, να φύγουμε από τη θολούρα της αμφιβολίας, της αμφισβήτησης και του φόβου και να εισέλθουμε στο λαμπρό φως του Χριστού. Γι' αυτό ας πάρουμε μια απόφαση σήμερα όλοι μας. Ζητείτε την ήττα πάντων των ανθρώπων. Μην αφήνετε κανέναν άνθρωπο να σας χαλάσει την ειρήνη σας, όσο το αφημών. Μην αφήνεις κανέναν άνθρωπο να σε εμποδίζει να εισέλθεις στο λαμπρό φως του Χριστού. Ζητείτε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα τον αγιασμό με το Θεό. Φτιάξτε τη σχέση σας μέσα εδώ στην καρδιά σας με τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως με το Θεό. Μην μας εμποδίζουν οι σκέψεις να εισερχόμεθα στα ταμεία μας, αλλά να μας πρόγνουν οι σκέψεις να εισερχόμεθα στα ταμεία μας, όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου. Ζητείτε λοιπόν την καλή σχέση, την ειρήνη του Θεού με όλους τους ανθρώπους. Ψάξτε δηλαδή, βρέστε τη, βρέστε τρόπο. Και ψάξτε και βρέστε τον αγιασμό σας, τον ξεχωρισμό σας από τον κόσμο. Μη βλέπετε στη γη Μουάβ. Στη γη Μουάβ υπάρχει θάνατος, ακαρπία, στηρότητα. Βλέψτε στη γη Βιθλεέμ που είναι ο οίκος του Άρτου. Βλέψτε στην Εφραθά που είναι ο οίκος της Καρποφορίας. Βλέψτε στη γη Ιούδα που είναι ο τόπος δοξολογίας. Βλέψτε στο Χριστό που είναι ο Θεός του ουρανού και της γης, που είναι ο σωτήρας, ο ελευθερωτής, που μπορεί να σε ελευθερώσει, να μας ελευθερώσει σήμερα όλους μας από τις σκέψεις μας,
την καρδιά μας, τη σάρκα μας, τους φόβους μας. Μην αφήσουμε κανένα βάρος απάνω μας σήμερα, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός μπορεί όλους μας σήμερα να μας ελευθερώσει. Όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Μην αφήνουμε τις σκέψεις μας να μας πηγαίνει σε άλλο τόπο, σε άλλη γη, σε άλλο περιβάλλον. Μείνε στη Βηθλεέμ, μείνε στην Εφραθά, μείνε στον τόπο της δοξολογίας, μείνε στο Θεό. Μη θεωρείς αποστασία στη ζωή σου μόνο εάν φύγεις από το Θεό. Αποστασία μεγαλύτερη στη ζωή σου είναι αν φύγεις από εκεί που σε θέλει ο Θεός. Δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Θάνατος στη ρώτης ακαρπία. Μείνε στην Εφραθά, στη Βηθλεέμ, στη γη Ιούδα. Δεν εννοώ σωματικά. Εννοώ ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα. Γι' αυτό ζήτα την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Πώς? Παρατηρώντας τον εαυτό σου. Μήπως στερείσαι από τη χάρη του Θεού που μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς μέσα σε αυτόν τον πονηρό αιώνα. Πρόσεξε, μη στερείσαι της χάρης του Θεού που σε διδάσκει. Μήπως είσαι χωρίς δάσκαλο. Θα αποκάμεις. Δεν θα φτάσεις. Μήπως ρίζα πικρίας αναφιούσα, ρίζα πικρίας στην καρδιά σου φυτρώσει και φέρει και ενόχληση και αντί να οικοδομείς μολύνεις πολλούς. Γκρεμίζεις τον εαυτό σου, μολύνεις τους άλλους. Θα σε βγάλει, θα σε ξεριζώσει για να σε φυτέψει κάπου πιο επώδυνα. Θα σε βγάλει από τη γη Βηθλεέμ και θα σε πάει στη γη των Χαλδαίων. Μήπως και μετανοήσεις. Μην αφήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, ρίζα πικρία στην καρδιά μας. Και τέλος, παρατηρούντες μήπως κάποιος από μας είναι πόρνος ή βέβυλος μέσα στο φρόνημα το κοσμικό, μέσα στα φρονήματα τα άλλα, έξω από το φρόνημα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού έγινε άνθρωπος, τότε έγινε ταπεινός γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Μήπως κάποιος από μας χάσει το φρόνημα του Χριστού, γιατί όποιος δεν έχει το φρόνημα του Χριστού, δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει δεν είναι του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Ισάφ για ένα πιάτο φακής, για μια ασήμαντη επιθυμία, για να εκπληρώσει την πείνα του σαν τον Ελιμέλεχ και την Ναομή, για να εξασφαλίσει την ευρυχωρία τους, πήραν τον κακό το δρόμο. Όπως και ο Ισάφ πήρε τον κακό το δρόμο. Περιφρόνησαν τα πρωτοτόκια. Έχασε την ευλογία και όταν μετά επέστρεψε με τα δακρύων για να την πάρει, τον απεδοκίμασε ο Θεός και ο πατέρας του Ιακώβ. Απεδοκιμάστη, γιατί δεν μπορούσε να βρει τόπο μετανοίας. Δεν ισχύει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό μόνο στον Ισάφ. Ισχύει και σε σένα και σε μένα. Μην αφήσουμε, αδερφοί, βάρος, πίκρα, επιθυμία. Μην πάρουμε λάθος αποφάσεις. Θα μας οδηγήσουν στη γη Μωάβ, στο θάνατο, στην ατεκνία, στο σβήσιμο και στην καταστροφή. Σήμερα να εκλέξουμε τον καλό το δρόμο. Αμήν, αδερφοί μου. Σήμερα. Σήμερα να αποφασίσουμε τον καλό το δρόμο που λέει, και το επαναλαμβάνω, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν πρόκειται, μα κανείς δεν πρόκειται
να δει το Θεό. Πώς? Παρατηρούντες μήπως κάποιος στερείται από τη χάρη του Θεού που μας διδάσκει να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς, που μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Μήπως κάποιος δεν διδάσκεται? Σαν το λαό Ισραήλ τότε που δεν είχε βασιλιά. Όχι γιατί δεν υπήρχε βασιλιάς, αλλά γιατί δεν ήθελε το βασιλιά. Όχι γιατί δεν υπάρχει η χάρη του Θεού που μας διδάσκει, αλλά γιατί εγώ, εσύ, κάποιος, ο Θεός να μας φυλάει, δεν θέλουμε να μας διδάσκει η χάρη του Θεού. Να αρνηθούμε τις ασέβειες και τις κοσμικές επιθυμίες. Μήπως η καρδιά μας έχει γεννηθεί πίκρα η οποία μεγαλώνει, φυτρώνει, ανθίζει και μολύνει πολλούς. Μήπως το φρόνημά μας δεν είναι φρόνημα Χριστού αλλά είναι σάρκας, ώστε για ένα πιάτο φακής να χάσουμε τα πρωτοτόκια και να μην μπορέσουμε ποτέ να κληρονομήσουμε την επαγγελία του Θεού, την αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα όποιος ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ας μη σκληρύνει την καρδιά του. Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό, να ζητήσουμε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού να μας διδάσκει, να ζητήσουμε από το Θεό να καθαρίσει την καρδιά μας, γιατί μόνο οι καθαροί την καρδία θα δουν το πρόσωπο του Θεού, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει το πνεύμα του Χριστού για να είμαστε του Χριστού. Αμήν. Βόηθα μας Χριστέ μου, βόηθα μας. Βόηθα.